Αρκεί να σβήσω το κρέος. Υπόσχομαι ότι θα το κάνω για τον Αντώνη και μόνο. Αντώνης Κανάκης. Με μια ομάδα έμπειρων στελεχών, γεμάτα φαντασία και όρεξη για δουλειά. Γιάννης Σερβετάς. Έτοιμος να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι το σύμπαν. Δώστε μου την ευθύνη να τα διαφυλάξω. Στάθης Παναγιωτόπουλος. Το Υπουργείο Παιδείας του ανήκει. Το μέλλον της χώρας είναι οι νέοι άνθρωποι. Ας τους δώσουμε μια ευκαιρία. Χρήστος Κιούσης. Ο άνθρωπος που θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολα περνάει ο μέσος Έλληνας. Δεν είναι καιρός για λόγια. Είναι καιρός για έργα. Ελάτε να ανεβάσουμε τη χώρα μας εκεί που της αξίζει. Αυτή την Κυριακή παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τα λέει τέλεια γιατί είναι τέλειος. Είναι αλάθαστος γιατί απλά δεν κάνει λάθη. Και θα αλλάξει τη χώρα με τη δική σου ψήφο. Όχι, 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 όχι. Δεν ζητώ την ψήφο σας. Ζητώ την αγάπη σας. Ανιδιοτέλεια που σπάει κόκαλα. Στις 6 Μαΐου ψηφίζω Αντώνη Κανάκη. Αυτός είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος.